ήταν αρκετά αυτά που ακούσαμε για να επιβεβαιώσουν δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Το γεγονός ότι η ανωτερότητα του σοσιαλισμού ξεκυλίζει από κάθε πόρο, ακόμα και σε μια τόσο μικρή χώρα, με τόσες λίγες δυνατότητες απέναντι σε έναν ισχυρό, πανίσχυρο αντίπαλο, τον καθοδηγητή ουσιαστικά του καπιταλιστικού συστήματος, που παρόλα αυτά, με όλες τις προσπάθειες, δεν μπορεί να σκεπάσει αυτή την ανωτερότητα που παίρνει αυτό το βεληνεκές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας. Και ένα ακόμα πράγμα επιβεβαιώνεται και μας το θύμισε με την παρουσία του ο κύριος Πρέσβης, φέρνοντάς μας το άρωμα ενός συστήματος που ουσιαστικά απελευθερώνει τον κόσμο, τον άνθρωπο, από τα βαθιά σκοτάδια της εκμετάλλευσης του καπιταλιστικού συστήματος, επιβεβαιώνει το καθήκον, τον όρκο που έχουμε δώσει ως κομμουνιστές, ότι δεν θα κάνουμε οικονομία σε όσες θυσίες και να χρειαστούν για να κρεμοτσαρκιστεί ένα σάπιο σύστημα που δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει στον άνθρωπο εκτός από φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Και με αυτή την έννοια θα καταθέσουμε και όλες τις δυνάμεις για να εκφράσουμε και να δώσουμε σάρκα και οστά στο διεθνιστικό μας καθήκον, την αλληλεγγύη στην προσπάθεια που γίνεται για να αντέξει το σύστημα του μέλλοντος από εδώ και πέρα, αυτό που ανήκει στους λαούς και θα έρθει ούτως ή άλλως, και να μην χρειαστεί δηλαδή ουσιαστικά να κάνει το βήμα πίσω. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη για την παρουσία σας.